Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ, σε αυτή τη μαχητική συγκέντρωση τόσων νέων ανθρώπων, μπορούμε να πούμε πως το ΚΚΕ για άλλη μια φορά στην πολύχρονη ιστορία του, σε μια κρίσιμη για το λαό και τη χώρα στιγμή, κράτησε ψηλά τη σημαία που είναι γραμμένη με το δίκιο των λαών. Αυτή μας η στάση, το να βροντοφωνάζουμε δηλαδή, πως οι λαοί δεν πρέπει να διαλέξουν στρατόπεδο ληστών, αλλά να βρουν την ελπίδα στην οργάνωση, στην πάλη για τα δικά του συμφέροντα, είναι παρακαταθήκη για το λαό και τη νέα γενιά της πατρίδας μας. Το κάλεσμα για τη σημερινή εκδήλωση λέει «Μάθε την αλήθεια» και ισχύει αυτό στο ακέραιο, μιας και η αλήθεια παραμορφώνεται από τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. Στη χώρα μας βέβαια έχουμε το προνόμιο τα αστικά επιτελεία να παρουσιάζουν ως αλήθεια μόνο τα νατοϊκά φυρμάνια. Μάλιστα, διάφοροι σεσημασμένοι στη διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ έχουν φτάσει στο σημείο να μας κατηγορούν τρομάρα τους για κόκκινο πουτινισμό. Μα καλά, δεν είδαν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στη Ρώσικη Πρεσβεία? Αλήθεια, ποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα κινητοποιήθηκε έτσι μαζικά αμέσως έξω από τη Ρώσικη Πρεσβεία? Δεν είδαν τις τόσες ανακοινώσεις καταδίκης της αντιδραστικής κυβέρνησης της Ρωσίας που έφτασε στο σημείο να στείλει στρατεύματα πριν λίγους μήνες για να καταστήλει την εργατική λαϊκή εξέγερση στο Καζακστάν? Αλλά όχι, λέει, όλα αυτά θα ίσχυαν εάν δεν βγάζαμε άχνα για τις παράλληλες και ταυτόχρονες ευθύνες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Τώρα θα φταίμε εμείς αν τους πούμε πως τέτοια αγάπη για τους Αμερικανονατοϊκούς δεν είχαν ούτε όσοι σε άλλες εποχές περίμεναν με αγωνία τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, τα Αμερικανάκια για να τα οικονομήσουν? Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πριν 30 χρόνια, όταν κατέβαινε η κόκκινη σημαία από το Κρεμλίνο στη Μόσχα, σηματοδοτώντας την ανατροπή της πρώτης προσπάθειας της ανθρωπότητας για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, οι νικητές τότε υπόσχονταν ένα κόσμο ευημερίας, διαρκούς ανάπτυξης για όλους. Έναν κόσμο στον οποίο οι αντιπαραθέσεις, οι διενέξεις θα μπορούν να λύνονται με ειρηνικό τάχα τρόπο, όπως έλεγαν, με το δρόμο της διπλωματίας δηλαδή και των διαπραγματεύσεων. Και ξέρετε, στο στρατόπεδο όσων πανηγύριζαν τότε ήταν μαζικά όλα τα αστικά κράτη και τα κόμματα των χωρών της Δύσης, οι παπαγάλοι τους των μέσων ενημέρωσης, η ανερχόμενη αστική τάξη της Ρωσίας που πλιατσικολογούσε πάνω στην περιουσία του λαού και φυσικά οι άνθρωποι της, όπως ο Πούτιν, που τώρα ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε δικτάτορα και ανθρωπόμορφο τέρας. Τέτοιοι τύποι ακούγαμε ότι θα φέρουν την ελευθερία και την ευημερία στο λαό της Ρωσίας, που δήθεν καταπιεζόταν επί σοσιαλισμού, επί Σοβιετικής Ένωσης. Να τους χαίρονται λοιπόν τους απελευθερωτές τους, είναι όλοι δικοί τους, και να πάψουν πλέον να τους συνδέουν όλους αυτούς με τη Σοβιετική Ένωση, με τους κομμουνιστές, να αυτοεξευτελίζονται σε όποιον ξέρει δυο αράδες ιστορία και φυσικά δεν τρώει σήμερα κουτόχορτο. Από τότε μέχρι σήμερα, όχι μόνο ειρήνη και ευημερία δεν είδαμε, αλλά αντίθετα,
είδαμε δεκάδες πολεμικές επεμβάσεις από τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 μας λένε τόσο καιρό ότι κοιμόταν και επιτέλους ξύπνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξοπλιστεί σαν αστακός και για να εκτελέσει κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Λες και αυτά όλα προμηνύουν κάτι καλό για τους λαούς της Ευρώπης. Έχουν μεγάλες ευθύνες όσοι επί τόσα χρόνια καλλιεργούσαν αυταπάτες για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δήθεν ένας πολιτικός οργανισμός που ασχολείται μόνο με το να δίνει συμβουλές για να τηρούνται κάποιοι κανόνες για το περιβάλλον, για την οικονομία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. Ας πάνε να τα πούνε αυτά στους λαούς της Συρίας, του Αφγανιστάν, της Λιβύης, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και φυσικά της Σερβίας, που έχουν νιώσει για καλά στο πετσί τους τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει ΝΑΤΟ. Σε όλες αυτές τις επεμβάσεις είχε ενεργητική συμμετοχή η Ελλάδα για λογαριασμό της ελληνικής άρχουσας τάξης, που διεκδικούσε μεγαλύτερο κομμάτι από την ιμπεριαλιστική λία. Το ίδιο κάνει και σήμερα, μετατρέποντας ολόκληρη τη χώρα σε ένα πολεμικό ορμητήριο των Αμερικανονατοϊκών, ενώ, όπως έγινε γνωστό, ετοιμάζεται να στείλει και έμψυχο υλικό αρχικά στο νέο σχηματισμό του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία και μετά ποιος ξέρει πού. Μέχρι και στη Μοζαμβίκη έστειλαν προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, ειδικές δυνάμεις, για να είναι η Ελλάδα το καλό παιδί του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο μύθος των ειρηνικών διευθετήσεων έγινε στάχτη μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Και το ίδιο στάχτη θα γίνουν και οι προσδοκίες για μόνιμη διευθέτηση του προβλήματος μέσα δήθεν από κάποια συμφωνία και κατάπαυση του πυρός. Λες και δεν υπήρχαν ήδη οι συμφωνίες του Μίνσκ για την Ουκρανία, οι οποίες έγιναν κουρελόχαρτο. Καμιά διαπραγμάτευση, καμιά διπλωματική κίνηση δεν μπορεί να αναιρέσει την πραγματική αιτία όμως του πολέμου. Τον ασίγαστο δηλαδή ανταγωνισμό των αστικών τάξεων για τους ενεργειακούς πόρους, για τους δρόμους μεταφοράς, τις αγορές, τις σφαίρες επιρροής. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί έτσι μόνο μπορεί να υπάρξει καπιταλισμός. Είναι το αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής λειτουργίας αυτού του συστήματος, που βασίζεται στο κυνήγι του μέγιστου ποσοστού κέρδους. Και όσοι το κρύβουν αυτό, είτε δεν είναι και τόσο καταρτισμένοι όσο παρουσιάζονται, είτε ηθελημένα εξαπατούν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα στα πυκνά γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν πέσει για τα καλά οι μάσκες, για τις υποτιθέμενες μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα αστικά κόμματα. Η συνένεση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, στο ζήτημα της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο βγάζει μάτι. Και η εμπλοκή δεν είναι μόνο ή κυρίως τα παλιά ρώσικα όπλα που έστειλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ουκρανία του Ζελένσκι, για τα οποία πάλι δεν διαφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, απλά είπε ότι θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί από πιο πριν. Εμπλοκή της Ελλάδας όμως είναι και η λειτουργία των βάσεων των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, η διάθεση όλων των υποδομών των λιμανιών, των αεροδρομίων, του οδικού σιδηροδρομικού δικτύου για να περνάνε νατοϊκά στρατεύματα, είναι ο εξοπλισμός για να πηγαίνουν στο θέρετρο των επιχειρήσεων. Και αυτό έχουν τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξεπλένεται ο ΣΥΡΙΖΑ που το πρωί λέει ότι πρέπει να τηρήσουμε ως χώρα τις συμβατικές συμμαχικές υποχρεώσεις και το απόγευμα τραγουδάει κάποια αντιπολεμικά τραγούδια ή διοργανώνει συζητήσεις για ένα νέο υποτίθεται φιλιρινικό κίνημα. Ούτε ξεπλένονται όσοι χειροκρότησαν στη Βουλή τον Ζελένσκι που τελικά κατέληξαν να χειροκροτάνε τους Ναζί του τάγματος Αζόφ. Οι δικαιολογίες ότι δεν ήξεραν ότι θα γίνει έτσι, ότι όταν συνέβη αυτό μετά δεν σηκώθηκαν όρθιοι να χειροκροτήσουν ή κάτι τέτοια που λένε, δεν τους ξεπλένουν. Μα καλά, αλήθεια, πόσο χαμηλά θα φτάσουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά τους και διαπιστευτήρια να δίνουν σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρουσιάζονται και ως προοδευτικοί. Ο ένας μας λέει από τους βουλευτές τους ότι αντιστάθηκε στραβομουτζουνιάζοντας. Ο άλλος ότι δεν χειροκρότησε με πολύ θέρμη. Ο τρίτος ότι ένιωσε εσωτερική αναστάτωση και θυμό. Αλλά όλοι τους ήταν εκεί. Έλεος επιτέλους. Η ιστορία έγραψε ότι αυτοί που παραβρέθηκαν σε αυτό το έσχος ήταν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και ένας του Μέρα 25. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δικαιώθηκε για τη στάση του. Είμαστε περήφανοι γιατί τα έδρανα του ΚΚΕ ήταν άδεια στη Βουλή όταν μιλούσε ο Ζελένσκι και οι Ναζί του Αζόφ. Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι διαφορές ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι όντως χαοτικές. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκρότησαν τον Ζελένσκι και την ναζιστική κουστοδία όρθιοι, ενώ η του ΣΥΡΙΖΑ καθιστή. Η Νέα Δημοκρατία στέλνει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με προφορική νατοϊκή εντολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει επίσημη βούλα, γραπτή υπογραφή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιας και οι διαφορές αποδεικνύονται ότι δεν είναι και τόσο ανυπέρβλητες, όλο και φουντώνει το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες τους. Με τις διατυπώσεις να μην είναι πια και τόσο απόλυτες και να μένουν όλα αυτά τα διάφορα σενάρια ανοιχτά. Φίλες και φίλοι, μέσα στους καπνούς του πολέμου καίγεται και το ψέμα πως δήθεν οι καπιταλιστές νοιάζονται για το περιβάλλον. Αναδεικνύοντας τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την ενεργειακή φτώχεια που βιώνει ο λαός. Μέχρι πριν κάποιους μήνες, όποιος τολμούσε να κριτικάρει την στρατηγική της απολιγνητοποίησης και της δίθεν πράσινης μετάβασης, το Green New Deal, τέλος πάντων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, χαρακτηριζόταν από ανάλγητος απέναντι σε περιβαλλοντικά προβλήματα μέχρι ψεκασμένος αρνητής της κλιματικής αλλαγής. Αυτά έλεγαν και για το ΚΚΕ, που αναδείκνυε και αναδεικνύει την ανάγκη σχεδιασμένης ισόρροπης αξιοποίησης όλων των μεθόδων παραγωγής ενέργειας, η οποία παράλληλα πρέπει να πάψει να αποτελεί εμπόρευμα. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλη αυτή η ευαισθησία της ανθρωπότητας, του κόσμου όλου, είχε μαζευτεί στους γραφειοκράτες και στους λομπίστες των Βρυξελών, στον Biden, τον Αμερικάνο και στα κοράκια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτοί, μαζί με κάποιες άλλες εταιρείες που έχουν ρυπάνει το περιβάλλον πιο πολύ από ότι θα προλάβουμε να το ρυπάνουμε εμείς με τα πλαστικά μας καλαμάκια, ακόμα κι αν ζήσουμε 100 ζωές, είχαν δει ξαφνικά το φως το αληθινό και ζητούσαν να τους εμπιστευτούν οι λαοί για να λύσουν το πρόβλημα. Το μόνο που έπρεπε να γίνει, έλεγαν όλοι αυτοί και με μια φωνή
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Μέρα 25, ήταν να εγκαταληφθεί ο Λιγνίτης, ένα στρατηγικό φθηνό καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει με αυθονία η χώρα μας, και να επιδοτηθούν με δισεκατομμύρια τα κοράκια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ηλεκτροκίνησης και άλλοι τέτοιοι. Έκαναν μάλιστα το Λιγνίτη πανάκριβο με τεχνητό τρόπο, με τους περιβόητους φόρους των ρήπων. Έφτιαξαν μάλιστα και ειδικό χρηματιστήριο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κερδοσκοπούν με τα δικαιώματα εκπομπής. Μάλλον από την πολλή ευαισθησία τους βλέπετε, και επέλεξαν το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο για όσο καιρό δεν επαρκούν ακόμα οι ανανεώσιμες πηγές. Το ΚΚΕ από τότε εξηγούσε, αποκάλυπτε ότι όλα αυτά καμιά σχέση έχουν με το περιβάλλον, αλλά είναι ο τρόπος που βρήκαν για να απαξιώσουν επενδυμένο κεφάλαιο και υποδομές, να δώσουν δηλαδή κερδοφόρα μετά διέξοδο σε άλλα μεγάλα κεφάλαια που έχουν συσσωρευτεί. Και τώρα που η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε στο Θεό, συμπαρασύροντας την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ξαφνικά θυμήθηκαν πάλι το Λιγνίτη. Άλλοι μιλάνε για τα πράσινα πυρηνικά, αλλά ταυτόχρονα επιταχύνουν στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή την απελευθέρωση της ενέργειας και την απελευθέρωση της πράσινης μετάβασης που μας έφεραν μέχρι εδώ. Την ώρα μάλιστα που ο λαός, η νεολαία, παθαίνουν εγκεφαλικά από τους λογαριασμούς του ρεύματος, από τις μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα, ακούμε ξανά πως υπάρχουν χρήματα, αλλά για πολεμικούς εξοπλισμούς που καμιά σχέση βέβαια δεν έχουν με καμιά άμυνα του λαού μας, της χώρας μας. Ακούμε πως υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δίνονται δισεκατομμύρια σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά για τις ανάγκες του λαού, της νεολαίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι αντοχές της οικονομίας επιτρέπουν ένα μπιτόνι βενζίνη το τρίμηνο. Εδώ, από το Πολυτεχνείο, θέλουμε να δώσουμε και μια ακόμα απάντηση στο καινούριο παραμύθι της κυβέρνησης, πως με το νέο νόμο πλαίσιο όλα αλλάζουν δήθεν στα πανεπιστήμια. Μια ματιά όμως στις βασικές διατάξεις του νόμου φανερώνει ότι όλο τα ίδια μένουν, και μάλιστα γίνονται και χειρότερα για τους φοιτητές. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τους νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που υπηρετεί την επιχειρηματική δράση των ΑΕΗ. Αυτό το πλαίσιο εμπλουτίζει η Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας νέες πινελιές σε ένα πανεπιστήμιο πολλαπλών χρήσεων που αφήνει στο περιθώριο την ανάγκη για ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση και ειδίκευση των φοιτητών, και έχουν το θράσος να λένε πως είναι και υπέρμαχοι ενός σύγχρονου πανεπιστήμιου. Για ποιο πανεπιστήμιο όμως αλήθεια μιλάνε? Μιλάνε για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί ως κέντρο spin-off εταιριών, τζογάροντας λεφτά του ελληνικού λαού, όντως σε καινοτόμες ιδέες, για να τις εκμεταλλεύονται όμως τελικά τζάμπα ιδιώτες επιχειρηματίες. Μιλάνε για ένα πανεπιστήμιο που μοιάζει με μεγάλο ιδιωτικό ΙΕΚ που πουλάει γνώση κονσέρβα με πανάκριβα δίδακτρα. Ένα πανεπιστήμιο που θα είναι και γραφείο real estate που νοικιάζει την υπηρεσία του αντί να την αξιοποιεί για τη διδασκαλία και τη στέγαση των φοιτητών. Αλλά και ένα πανεπιστήμιο που θα θυμίζει περισσότερο
τουριστικό γραφείο που προσελκύει αλλοδαπούς φοιτητές, προσφέροντας, όπως λέει το γνωστό ελληνικό ελαφρύ τραγουδάκι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, χωρίς το αγόρι της, και ένα πτυχίο με δίδακτρα ακριβοπληρωμένα έως και 70.000 ευρώ. Ένα σούπερ μάρκετ γνώσης, όπου κάθε φοιτητής θα επιλέγει μαθήματα και θα παίρνει ένα είδος υποτίθεται πτυχίου χωρίς δικαίωμα στην άσκηση επαγγέλματος, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την ευθύνη της τυχόν ανεργίας του όταν βγει στην εργασιακή ζούγκλα. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο χρειάζεται και τον μάνατζερ για να διευθύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Χρειάζεται και την πανεπιστημιακή κατά αυτούς αστυνομία για να το προστατεύει από κάθε φωνή διεκδίκησης. Σε ένα τέτοιο λοιπόν πανεπιστήμιο, ό,τι δεν είναι κερδοφόρο για λίγους ομίλους, πετιέται στο καλάθι των αχρήστων. Για ακόμα μια φορά, δεκάδες τμήματα βρίσκονται στη μαύρη λίστα του Υπουργείου για κλείσιμο, με τους φοιτητές να πληρώνουν το μάρμαρο. Δεκάδες τμήματα κινδυνεύουν να μετατραπούν σε τριετή ΤΕΗ, δημιουργώντας άλλη μια κατηγορία πτυχίων και αποφύτων, χωρίς δικαιώματα, αντίστοιχη με τα διετή προγράμματα κατάρτισης που ήθελε να ιδρύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κι αν κάποιος βιαστεί να σκεφτεί ότι η κυβέρνηση νοικοκυρεύει τα ΕΗ, ας ρίξει μια ματιά στα τμήματα Φραγκενστάιν που ίδρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, στα οποία συγχωνεύτηκαν μέχρι και η αισθητική με την ακτινολογία. Αλήθεια, με βάση πιο αντικειμενικό κριτήριο, τμήματα μετακινούνται από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρες, ξεσπιτώνοντας εκατοντάδες φοιτητές. Με ποια αξιολόγηση η ΑΣΠΕΤΕ παραμένει το μοναδικό ίδρυμα που δεν έχει ενταχθεί στον πανεπιστημιακό τομέα και κινδυνεύει με συγχώνευση όλων των τμήματων της ΕΕΝΑ. Αλήθεια, πού ακούστηκε οι φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά να κάνουν μάθημα στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ και να διακόπτουν τα μαθήματά τους σε κάθε αγώνα ή να επιστρέφουν στην τηλεκπαίδευση γιατί στο ΣΕΦ διοργανώνεται έκθεση επίπλου. Από πού και ως πού κάθε τυχάρπαστος μάνατζερ ή σύμβουλος επιχειρήσεων θα γίνει και καθηγητής που θα διδάσκει σε μεταπτυχιακά. Έτσι θα αντιμετωπιστεί το brain drain. Αυτό επιτάσσει η εξέλιξη της επιστήμης, την επιστροφή σε κομπογιανίτες που πουλάνε καπιταλιστικά ματζούνια σαν φάρμακο για πάσα νόσο. Πώς γίνεται να υπάρξει διεπιστημονικότητα αν πρώτα δεν υπάρχει επιστημονικότητα, δηλαδή ολοκληρωμένη γνώση του επιστημονικού αντικειμένου, ικανότητα εμβάθυνσης σε αυτό και όχι τυχαία επιλογή δεξιοτήτων. Δεν περιμένουμε φυσικά να απαντήσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας. Δεν έχουμε για αυτούς την παραμικρή αυταπάτη. Απάντηση όμως πρέπει, μπορεί να δώσει το ίδιο το φοιτητικό κίνημα, στέλνοντας τα σκουπίδια και το νέο νόμο υποβάθμισης των σπουδών. Όμως, όπως πάγωσε η κυβέρνηση την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, όπως πάγωσε το νόμο της κυβέρνησης για την πανεπιστημιακή αστυνομία, το φοιτητικό κίνημα και την εφαρμογή του νόμου Κεραμέως Χατζηδάκη. Όπως έβαλε επίσης εμπόδια στην επιχειρηματική λειτουργία των ΑΕΗ, όπως κατάφερε να αφήσει στα χαρτιά μια σειρά διατάξεις των προηγούμενων νόμων, τις οποίες τώρα επαναφέρει η κυβέρνηση σε περιτύλιγμα. Απέναντι λοιπόν στις διακηρύξεις του Υπουργείου Παιδείας για το νέο νόμο πλαίσιο, απαντάμε με όρους κινήματος,
πάνω στο στέρεο βάθρο που μας δίνει η πρόταση του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών των δυνατοτήτων της εποχής μας. Είναι η μόνη πρόταση που αποδεικνύει ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες φοίτησης, εργασίας, ζωής δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα της εποχής. Είναι η μόνη πρόταση που αντιπαρατίθεται με το σύνολο της στρατηγικής του επιχειρηματικού πανεπιστήμιου και όχι μόνο σε δευτερεύουσες πλευρές του. Είναι η μόνη πρόταση που υπερασπίζεται τον επιστημονικό χαρακτήρα προγραμμάτων σπουδών και τη σύνδεσή τους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα όλων των αποφύτων. Η πρόταση του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο μπορεί να δώσει πνοή, δυναμική, αντοχή στους καθημερινούς αγώνες, ανοίγοντας το δρόμο για να μπορεί η επιστήμη να παίξει τον πραγματικό ρόλο της, να μπορεί το Πανεπιστήμιο να συμβαδίζει με τις δυνατότητες της εποχής μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες, σύντροφοι, σε λίγες εβδομάδες, στις 18 του Μάη, θα γίνουν οι φοιτητικές εκλογές. Έχουν μιλήσει μέχρι τώρα πάρα πολύ στο όνομα των φοιτητών. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσετε εσείς. Έχετε στις φοιτητικές εκλογές μια ευκαιρία. Η φωνή της διεκδίκησης του αγώνα να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Να τιμωρήσετε την πολιτική της κυβέρνησης. Να δυναμώσετε τη συλλογική διεκδίκηση για τα δικαιώματα που τα στερούν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες της. Αυτή η φωνή που προσπάθησαν να τη φημώσουν μέσα στην καραντίνα, να την καταστήλουν όταν διαδηλώνατε για να γίνετε φοιτητές ξανά, να την ενοχοποιήσουν με τη διασπορά του ιού, αυτή τη φωνή προσπάθησαν διάφοροι να τη συμβουλέψουν, να συγγύσει και να λογαριαστεί μετά, περιμένοντας δήθεν σωτήρες τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθησαν να τη συκοφαντήσουν όταν πάλευε και παλεύει ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας. Ήρθε όμως η ώρα να ακουστεί αυτή η φωνή δυνατά, καθαρά, μαχητικά, με την ενίσχυση της πανσπουδαστικής. Αυτό φοβούνται. Γι' αυτό έχουν αμολύσει τη ΔΑΠ να διαστρεβλώνει τις θέσεις, τη δράση όσων αγωνίζονται. Γι' αυτό βάζουν εμπόδια ακόμα και στη διεξαγωγή των ίδιων των εκλογών, για να αποφύγουν να εκφραστεί το κύμα της δυσαρέσκειας, της οργής που νιώθει η πλειοψηφία των φοιτητών απέναντι σε μια πολιτική που θέλει την παιδεία εμπόρευμα, τα πτυχία χωρίς αντίκρισμα και τους φοιτητές πελάτες. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Ήδη οι φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδας, του ΔΠΑΕ, μίλησαν και έσπασαν το απόστημα της βίας και νοθείας που είχε επιβληθεί για δεκαετίες στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα ιδρύουν συλλόγους στα τμήματα που φτιάχτηκαν πριν λίγα χρόνια, δίνοντας νέα πνοή, δυναμική στο κίνημα. Αυτές οι ελπιδοφόρες διεργασίες πρέπει να εκφραστούν και στην κάλπη. Έτσι θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, αντοχή, πανελλαδική έκφραση, αν με τις φοιτητικές εκλογές προκύψει ένας καλύτερος συσχετισμός στα όργανα πάλης των φοιτητών. Και αυτό μπορεί να γίνει ενισχύοντας τη μόνη δύναμη που μπορεί επί της ουσίας να αντιπαλέψει τη βάρβαρη κυβερνητική πολιτική. Γιατί το κύριο ζήτημα είναι ποια δύναμη μπορεί να οργανώσει τον αγώνα, να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις, να διαμορφώσει προϋποθέσεις για να δυναμώνει το κίνημα και σε ποια κατεύθυνση αυτό να κινηθεί. Αυτή η δύναμη
δεν μπορεί να είναι προφανώς η κυβερνητική παράταξη. Ομολόγησαν πως ενίσχυσή της θα είναι η μοναδική προϋπόθεση για να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, οι αναδιαρθρώσεις της κυβέρνησης μέσα στα πανεπιστήμια με τους γνωστούς τρόπους που μας έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Οι φοιτητές όμως και οι φοιτήτριες τους λένε με αυτό το πλευρό να κοιμούνται. Αυτές οι δυνάμεις επίσης δεν μπορεί να είναι ούτε οι εκφραστές της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας μέσα στα πανεπιστήμια, αφού αυτοί έχουν δώσει εξετάσεις στην εξαπάτηση, συγχωροχάρτη σε οποιαδήποτε αντιδραστική κατεύθυνση έχει εφαρμοστεί στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια. Ούτε όμως μια τέτοια δύναμη μπορεί να αποτελέσουν διάφορες ομάδες που κάθε χρόνο αλλάζουν όνομα με τις γνωστές και επαναλαμβανόμενες πότε συγκολήσεις τους και πότε διασπάσεις τους κατά το δοκούν και μονίμως ενωμένοι μόνο στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που διαχρονικά έχουν οδηγήσει το κίνημα στην απογοήτευση, στην ενσωμάτωση, παλιότερα στην αγκαλιά του ΠΑΣΟΚ και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα με την ΚΝΕ συμπορεύονται χιλιάδες προοδευτικοί αγωνιζόμενοι φοιτητές που θέλουν να σπουδάζουν δωρεάν, να γνωρίσουν ολοκληρωμένα την επιστήμη τους, να εργαστούν αύριο με δικαιώματα, που βλέπουν πως υπάρχει διέξοδος στον αγώνα, στη διεκδίκηση, στην ενότητα όλων όσοι έχουν κοινό συμφέρον να ανατρέψουν την αντιλαϊκή πολιτική, να παλέψουν για ένα πανεπιστήμιο της γνώσης, της δημιουργίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, των κοινωνικών αναγκών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο ζόφος του συστήματος μοιάζει να έχει κατακλείσει τα πάντα, είναι εύλογο η ανησυχία, η οργή για αυτόν τον κόσμο των τεράτων να συνυπάρχει με τον ειλικρινή προβληματισμό που ακούμε από πάρα πολλούς νέους και νέες που μας λένε «Άραγε μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς σήμερα απέναντι σε όλα αυτά». Απαντάμε και εμείς ειλικρινά. Ναι, το κίνημα αυτό σήμερα δεν είναι ακόμα σε θέση, ούτε και έχει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να απειλήσει συνολικά και άμεσα την εξουσία των εκμεταλλευτών, να καταφέρει δηλαδή τα πάντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν το υπολογίζουν, ότι δεν το αφουγκράζονται, ότι δεν μετράνε τις διαθέσεις μας, ότι δεν μας φοβούνται σε τελική ανάλυση. Και ο πόλεμος αυτός που γίνεται εδώ στη γειτονιά της Ελλάδας ήρθε να το δείξει αυτό σε ένα μικρό μόνο βαθμό σε σχέση με το τι θα δούμε από δάφτους σε άλλες καταστάσεις. Και εδώ που τα λέμε αλήθεια, αν δεν μας υπολογίζουν, τότε γιατί όλο αυτό το μένος για τις κινητοποιήσεις ενάντια, για παράδειγμα, στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο? Γιατί όλη αυτή η συκοφάντηση, η διαστρέβλωση? Γιατί δεν μπορούν να δεχτούν ούτε καν τη διαφορετική άποψη που διατυπώνεται από πολλούς καλλιτέχνες? Γιατί το κράτος που αποδεικνύεται ανίκανο να προστατεύσει έγκαιρα ένα δρόμο, την Αττική Οδό, για να μην εγκλωβιστούν οδηγοί μέσα στο χιονιά, στέλνει σε χρόνο ντε-τε τις δυνάμεις καταστολής να ξυλοφορτώσουν, να συλλάβουν διαδηλωτές που ζητούν να μην περνάνε νατοϊκά στρατεύματα και όπλα από τη χώρα μας? Γιατί όλος αλήθεια αυτός ο εμετικός αντικομουνισμός τους? Πολύ απλά είναι γιατί ξέρουν ότι ο εργαζόμενος λαός είναι αυτός που έχει τη δύναμη όταν το αποφασίσει και διαμορφωθούν κατάλληλες προϋποθέσεις να σταματήσει
και να αχρηστεύσει ολόκληρες πολεμικές μηχανές, να τσακίσει μηχανισμούς που σήμερα φαντάζουν πανίσχυροι, να τα φέρει όλα πάνω κάτω, να κάνει ριζικές αλλαγές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να βρεθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτή είναι μια επιλογή που το ΚΚΕ και η ΚΝΕ την κάνουμε καθημερινά. Και ναι, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όχι από κομπασμό, αλλά γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών, προσπαθούμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο αισιοδοξίας, ελπίδας, να πληθαίνουν οι στιγμές που κάνουν το λαό να χαμογελά, αποκτώντας εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις. Αλήθεια, πότε δόθηκε η μάχη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, που είναι και πραγματική αλληλεγγύη εδώ που τα λέμε στο λαό της Ουκρανίας? Μήπως δόθηκε όταν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συναντιόντουσαν με την Υφυπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, την Νούλαντ, ξέρετε πια αυτή, που σε ένα ηχητικό που κυκλοφορεί μάλιστα στο διαδίκτυο και το έβαλε πρόσφατα και η ΚΝΕ στο βίντεό της, σε ένα βίντεο, στόλισε με διάφορα κοσμητικά επίθετα τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 για να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους σε όλους αυτούς τους μακελάριδες? Ή δίνεται αυτή η απάντηση στην πράξη, όταν σε σιδηροδρομικές γραμμές, σε λιμάνια και όπου αλλού βρίσκουμε τέτοιους νατοϊκούς μακελάριδες, γίνεται προσπάθεια αντίστασης για να τους βάλουμε εμπόδια? Πότε κέρδισαν έστω και μια μικρή ανάσα οι εργαζόμενοι? Πότε καθυστέρησαν την εφαρμογή αντιλαϊκών νόμων οι μαθητές και οι φοιτητές, όταν περίμεναν γενικά πως μια επόμενη κυβέρνηση θα τους λύσει τα προβλήματα, ή όταν οι οικοδόμοι νέκρωναν τα γιαπιά, οι ναυτεργάτες βρίσκονταν στις μπουκαπόρτες των πλοίων, οι λιμενεργάτες σταματούσαν τις γερανογέφυρες, οι διανομείς κοκκίνιζαν με τα μηχανάκια τους στους δρόμους, οι μαθητές ομόρφυναν με τη μαχητικότητα τον ενθουσιασμό τους στους πρώτους αγώνες στην αρχή της πανδημίας, και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αντιμετώπιζαν την καταστολή και τα σχέδια για παραπέρα υποβάθμιση των σπουδών τους. Πότε πραγματικά η νέα γενιά έσφιξε τη γροθιά της με ικανοποίηση? Όταν όλες οι άλλες δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις, καλούσαν σε υπομονή, σε κοινωνική συνοχή την περίοδο της πανδημίας, ή όταν είδαν τα γαρίφαλά μας υψωμένα στην εμβληματική εκείνη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση? Πότε είδαμε τη δύναμη να βγαίνει από τις γροθιές? Όταν όλοι καλλιεργούσαν το φόβο, τον οσιρό ατομισμό στο ξεκίνημα της καραντίνας, ή όταν στην πρώτη κινητοποίηση στην Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα οι γιατροί μας ζητούσαν τα ιατρικά τους όπλα για να πολεμήσουν την αρρώστια? Πότε έσπασε ο αυταρχισμός της κυβέρνησης? Όταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καλούσαν το λαό να πειθαρχήσει στις κυβερνητικές απαγορεύσεις, ή όταν στην κινητοποίηση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου τα συνθήματά μας δεν ζήγησαν, καθώς οι άβρες κυνηγούσαν τους διαδηλωτές? Πότε αλήθεια ο εργαζόμενος άνθρωπος αισθάνθηκε περήφανος για το μόχθο του, δυνατός για να διεκδικήσει ό,τι του αξίζει? Όταν τα αστικά κόμματα του λένε να περιμένει μπας και δει άσπρη μέρα από τα δισεκατομμύρια που θα μπουκωθούν μόνο οι μεγάλοι όμιλοι από το Ταμείο Ανάκαμψης, ή όταν οι εργάτες στη Λάρκο αποδίδοντας τιμή στα νεκρά και ζωντανά παλικάρια της τάξης τους, εδώ και 26 μήνες στέκονται όρθιοι, ενωμένοι, δυνατοί?
πότε η οργή έγινε ελπίδα την περίοδο των μεγάλων πυρκαγιών, όταν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ σκύλευαν για το επί ποιας κυβέρνησης έγιναν οι περισσότερες καταστροφές, συνέβησαν οι περισσότεροι θάνατοι, ή όταν το ΚΚΕ κάλεσε σε δράση με το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Ναι, αυτοί είμαστε. Αυτό είναι το ΚΚΕ. Αυτή είναι η ΚΝΕ. Πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και η νεολαία έχει επιλογή να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ σε κάθε χώρο, να βαδίσει στο δρόμο της ανατροπής. Μόνοι τους και όλοι μας, όπως λέει και το σύνθημα της Πανσπουδαστικής. Στις 18 του Μάη να γεμίσουν οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών με τα ψηφοδέλτια της νίκης και του αγώνα. Ζήτω η ΚΝΕ, Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Καλούς αγώνες.